Γεια σου, Τσολιάνη. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Μια χαρά. Ερώτηση. Μπορώ να μιλάω ακατακράτητα ή να διαλέξω πιο πολύ στις μαλακίες που έχω να πω πρώτα? Κάνε μια κατακράτηση, ρε παιδί μου. Η πλειονότητα της κατακράτησης είναι μέχρι τα 10 ευρώ. Θα κατακρατηθώ. Λειτουργήσε υπουργικά με κατακράτηση. Ναι, θα κατακρατηθώ. Λοιπόν, είχε βγει τώρα ένας αχλάδας εκεί πέρα, ένας τρόμπας, που λέει ότι δεν πρέπει να κόβεις τη χώρα στα δύο. Διαμαρτυρόμενος, δεν βοηθάει αυτό πουθενά. Και θυμάμαι πριν από λίγο καιρό που σε είχε πάρει μια κυρία από τη Γερμανία και είχε πει ότι και εκεί ναι, μεν είναι ακριβά τα πράγματα, αλλά γιατί δεν λέμε και εδώ πέρα όλη την αλήθεια. Για να διεκδικήσουν και να πάρουν αυτά που θέλουν, είχαν κλείσει όλη τη χώρα, δεν κουνιόταν φίλο. Είχε παραλύσει το σύμπαν. Αλλά εδώ δεν είναι σωστό να την κόβουμε στα δύο τη χώρα. Δεν βοηθάει, δεν βγάζει πουθενά. Έτσι δεν είναι? Σωστό. Μόνο έξω βοηθάει αυτό. Ναι, έξω είναι αλλιώς η φάση. Κατάλαβα. Και επίσης θα ήθελα να πει σε αυτόν τον κόσμο που γκρινιάζει και κλαίει για τα τόσα. Σε στρατό θα φτιάξει. Πρέπει να πάρει 10 φέτες να τις πετάξει μισές. Σε στρατό του Γιώργου και χορταίνει η οικογένεια όλη. Φαΐ φουρ το φουρ. Να πάρουν το 41% από αυτά που αγοράζουμε τώρα, να το βάλουν εκεί που ξέρουν. Σας παρακαλώ. Μην είστε λαϊκίστρια. Να μην είμαι λες. Όχι, δεν θα ήθελα. Ή να το κάνουν κάβα, να το βάλουν κατάψυξη και να το βγάζουμε σιγά σιγά και να το κάνουμε γιαχνί, γιουβετσάκι. Να υπάρχει δηλαδή κάτι να τρώμε. Ή να το βάλουν στον πάτο του, τέλος πάντων. Η ιδέα του πάτου, ναι, για αυτούς που ψήφισαν 41 είναι, θα έλεγα, πιο σωστή. Τώρα ρωτάω, εσύ ψήφισες και μου λένε όλοι, εγώ. Όχι, να μου κοπεί το χέρι. Ναι, καλέ, μόνοι βγήκαν και όλοι κουλοχέριδες. 41% δεν ξέρω πώς έφτασε, αλλά ας πάρουν τώρα 41% από ό,τι αγοράζουμε και θα βάλουμε στον πάτο του. Έλα, Αποστολή. Έλα. Άμα μια ώρα κάνουμε να σε πιάσουμε. Λοιπόν, τώρα που πήραμε τα F-35. Η Ελλάδα τίθεται και επισήμως στην τροχιά απόκτησης έως και 40 μαχητικών αεροσκαφών τελευταίας γενιάς F-35. Πιστέψτε με, είμαστε οι πρώτοι. Τώρα άλλο πράγμα. Πας με άλλο αέρα μέσα στο σούπερ μάρκετ. Τώρα. Πρόβλημα. Άκουσε, τα εξοπλιστικά έχουν μεγάλη κονόμα. Έχει μίζα μεγάλη. Θυμάσαι, δεν ξέρω αν. Άντε καλέ, δεν έχει περάσει κάτι τέτοιο από το μυαλό μου. Έχεις να πεις ένα παράδειγμα από κάποιον υπουργό αμήνης του παρελθόντος? Πέρασε ο Βαρβιτσιώτης το 92 που είχε πάρει τα εξοπλιστικά. Έτριβε τα χέρια του και έλεγε εγώ έχω καθαρά χέρια. Ο άλλος ο δικός μας του Πασόκ είχε τις καταθέσεις σε αριθμό τηλεφώνου. Όσοι ασχοληθήκανε με τα εξοπλιστικά κονομάγανε. Δεν νομίζω. Άντε ρε, ναι. Τώρα. Δεν νομίζω. Σε λίγο θα πεις ότι και κάποιοι δημοσιογράφοι που ήταν γύρω από αυτούς που ασχολήθηκαν με τα εξοπλιστικά τα αρπάζανε. Σε παρακαλώ. Εκεί βέβαια να ψάξει φωτογραφίες δημοσιογράφων που ήταν τσικό διάφορων υπουργών να μείνει όλα αυτά τα χρόνια και θα καταλάβεις. Κοίταξε, δεν έχουμε πρόβλημα εμείς. Τώρα θα πηγαίνουμε στο νοσοκομείο να χειρουργηθούμε και θα πηγαίνουμε το απόγευμα για να πληρώνουμε. Τα απογευματινά χειρουργία θα πληρώνονται από τον άνθρωπο που επιλέξει να κάνει την επέμβαση το απόγευμα και να μην περιμένει τη σειρά του πρωί. Πολύ απλά. Ναι, καλέ, σιγά μην κάθομαι με την πλέμπα το πρωί. Σε παρακαλώ. Ναι. Πήρα το νοσοκομείο να κλείσω ραντεβού και μου πάνε μετά από 5 μήνες. Πρέπει να γίνει επανάσταση, όλα τα λαμόγια μας κυβερνάει. Άρμοστο που περπατά ανάποδα να πάει στο σπίτι του και πάνε και το ψηφίζουν. Αλλά εγώ δεν πιστεύω στις εκλογές γιατί όλα τα βγάζει singular και είναι ψεύτικα. Το βάζουν τα αφεντικά, διορίζουν τους υπουργούς, τους πρωθυπουργούς, όπως θα διορίσουν και τον άλλο τώρα τον Κασελάκη, το στυλ αφιτευτό, η Goldman Sachs. Δεν πάμε καθόλου καλά. Έλα, μπερδεύτηκε ο Θήμιος. Δεν μπερδεύτηκαν οι ακροδεξιοί. Οι μπάτσοι μπερδεύτηκαν και είπαν ότι τους περάσαν για αναρχικούς. Άρα ο Θήμιος δεν έχει καεί τα μυαλά του εκεί στο θέμα. Το θέμα είναι αυτό ότι σας περάσαμε λέει για αναρχικούς, ενώ έπρεπε να πει συγγνώμη, δεν καταλάβαμε ότι είστε δικοί μας. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμε. Όχι ποιος είπε τι τώρα. Αλλά δεν το είπαν οι αναρχικοί. Νομίζω ότι οι χρυσαυγίτες το είπανε παρόλα αυτά. Γιατί ήταν ασφαλείτες οι μπάτσοι. Ανακοίνωση της αστυνομίας είναι, ρε. Άμα το πει αστυνομία, τότε τελείωσε. 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 Ναι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, χάρηκα και εγώ αυτό ήθελα να πούμε. Καλή εβδομάδα. Αποστόλη, καλησπέρα από Σάμο. Σαμιώτησα, σαμενιώτησα, πότε θα πας στη Σάμο. Καλησπέρα στην όμορφη Σάμο. Ρόδα θα ρίξω στο γυαλό, σαμιώτησα, τριαντάφυλλα στην άμμο. Την Ουγκάντα του Αιγαίου. Τι Ουγκάντα, εκεί είστε Ουγκάντα. Ουγκάντα, έτσι τι λένε εδώ. Είμαστε φάση τέτοια, Αφρική. Πολύς λόγος γίνεται σήμερα μέσα στο κοντρόλ για τοστ και εγώ πήρα για το νεράκι. Γιώργο, χορταίνει η οικογένεια όλη. Φαΐ φουρ το φουρ. Λέει αυτό έκαναν. Έπαιρναν, βάλε λέει 10-15 φέτες. Τις μισές πέταγε. Έχουμε το κάμπ εδώ που ξέρεις που έχει πάει ο Μητσοτάκης. Το ξέρω. Αυτό το πολιτισμένο κάμπ. Όχι τίποτα άλλο. Τώρα Ελλάδα 2.0. Έτσι. Αυτή η Ελλάδα, αυτό το πολιτισμένο κάμπ έχει μέσα 4.000 κόσμο.
κόσμο που κυμαίνεται από 3.500 ως 4.200 ανθρώπους, ψυχές, πρόσφυγες και μετανάστες. Δεν έχουν νερό εδώ και μήνες. Μιλάμε για ένα βασικό, έτσι, για το νερό. Γιατί πολλοί μιλάτε για τοστ, τζαμπονάκια, τυροπιτάκια και αυτά είναι πολυτέλειες. Δεν έχουν γιατρό. Δεν έχουν ένα μίνι μάρκετ, ένα μπακάλικο να πουλήσουν. Είναι που έχετε απαιτήσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα όμως. Αυτό, τι απαιτήσεις έχουμε. Νερό, νερό. Για τους ανθρώπους. Πιείτε σαμπάνια. Πού να τη βρουν τη σαμπάνια. Πρέπει να πιούν νερό. Σε παρακαλώ, βάλε την Ολλανδέζα που του έλεγε του Πρωθυπουργού αν έχει έρθει στη Σάμο. Have you been to Samos? Yes, to... No, you have not been to Samos. Yes, I have. No, please, you have not been. You have not been. Και θέλω να τους πω ότι τώρα έρχονται κάτω και ψωνίζουν, αλλά δεν αρέσει στους Σαμιώτες να τους βλέπουν να περιμένουν στο λεωφορείο, να τους περιμένουν να βλέπουν το λεωφορείο, να πάνε γιατροί επάνω, να ανοίξουν κάνα κατάστημα μέσα στο κάμπ να μπορούν τουλάχιστον να προμηθευτούν νερό να πίνουν. Μισή ώρα νερό τη μέρα με ερωτηματικό. 4.000 άνθρωποι. Και το κάμπ αυτό το έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση εξ αρχής με 45 εκατομμύρια ευρώ και από την αρχή ξέρανε ότι δεν έχει παροχή νερού. Αυτά είναι τα εγκλήματα και όχι τα τοστάκια και μου έχουν γεμίσει τον τόπο ποτίστες και ταΐστες για τα δέσποτα για να δείξουν ότι είμαστε και ευαίσθητοι, τα φροντίζουμε τα ζώα. Εδώ έχεις 4.000 κόσμο παιδιά χωρίς νερό και μου μιλάς για Ελλάδα 2-0-3-0. Δεν ξέρω, νομίζω έχετε δώσει μεγάλη αξία στο νερό, ίσως δεν θα έπρεπε τόση. Βγάλ το σε παρακαλώ γιατί δεν πάει άλλο. Με μισή ώρα τη μέρα νερό 4.000 κόσμος, χωρίς γιατρό, χωρίς νοσηλευτή, χωρίς τίποτα επάνω. 4.000 κόσμο, ντροπή. Ναι, καλημέρα, με έκοψε πριν. Α, μάλλον θα κόπηκε η γραμμή, ποιος ξέρει. Αστρονόμοι δεν κατανοούν ακόμα τους φυσικούς. Την καλογερά της λέγανε αστρονόμοι, είσαι τρελή. Πας στα πειράματα της φυσικής να βρεις κύματα βαρύτητος και βρήκε και τα κύματα νετρονίων. Απίστευτο. Ακόμα, αλλά να τονίσω τώρα σε 5 σχολεία. Πρέπει να τονίσεις κιόλας. Πήγανε οι πτάμενοι δίσκοι και τα έχουν τα παιδάκια και μαρτυρίες. Είναι 3 σχολεία μαζεμένα στο West Wales, στη Δυτική Ουαλία, το οποίο κιόλα το ονόμα. Βερμούδα, Triangle, One. Βερμούδα και αυτό, Triangle. Το γνωστό, το τριγωνικό. Άλλα στην Πονσουάνα. Άλλα ντάλα της Παρασκευής Πονσουάνα που λέμε. Έλα, γεια. Έλα, ρε κουνούμαλε. Έλα. Τι έγινε. Καλά. Έλα, σου πω κάτι. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα στους αγρότες. Α, δώσε. Περιμέναν το μήνυμά σου. Δεν συνεχίζουν αλλιώς. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν. Δηλαδή, δύο πράγματα περιμένουν. Τις αποζημιώσεις και σένα. Το μήνυμά σου. Έλα, σου πω. Να μην ήταν τόσο μαλάκες και τόσο ζώα. Να μην ψηφίζανε κούλι και τώρα ας φάνε πούσα και κούλι, μάλλον. Τώρα αυτό τι λύση είναι. Αυτό είναι απάντηση ΣΥΡΙΖΑ. Ας προσέχατε και τώρα καλά να πάθετε. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα, σοβαρέψου. Καλά να πάθουνε γιατί δώσανε 40% στο. Λίθιο, στο χαζό. Εντάξει, το καλά να πάθουνε, βάλτε εκεί που ξέρεις. Έλα, ξέρεις ότι δεν το νοώ. Ή πήγαινε και γράψε το ΣΥΡΙΖΑ από τώρα, να τελειώνουμε. Ναι, καλημέρα, συγγνώμη να κλείσω το δέκτη ένα λεπτό. Όχι, δεν πειράζει, μην το κλείσετε, κλείνω εγώ. Τον ήπιαμε ή τον ήπιατε, είπε. Τον ήπιαμε, νομίζω. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι στους αγρότες, κατά το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι. Τον ήπιαμε. Μία που παίρνει 7-8.000 το μήνα τον ήπιε. Μάλλον εννοούσε τον ήπιατε. Κατάλαβε. Μπορεί. Όχι, φυλαράκο. Δεν ξέρει όμως πώς έχει ανοιχθεί ο καθένας. Μπορεί 7.000 να μην φτάνουν. Σίγουρα, 7.000 άμα θες να κάνεις αυτή τη ζωή, ναι, σίγουρα. Αλλά άστο, χέστο. Ρε φλαράκι, έλα. Πες τον άλλο τον καλλιτέχνη τον ακροατή σου που ήθελε να είναι με τους πρώτους ότι αν το κουκουέ πες του που το ευχήθηκε και μακάρι από το στόμα του και στο Θεού ταυτί φτάσει στο 20%. Του λαού ταυτί. Ναι, του λαού ταυτί. Αν φτάσει το κουκουέ στο 20% θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα πες του μετά. Τώρα, αυτά είναι ψηλά γράμματα, πού να καταλάβει, άστο τώρα. Με βάζει και μέσα σε κάτι κουβέντες που δεν έχουν νόημα. Μακάρι από το στόμα του λοιπόν και στο Θεού ταυτί και στο λαού ταυτί. Ας φτάσουμε στο 20% και θα δούμε μετά τι θα γίνει. Λοιπόν, να σου πω, πόσο μαλάκες είναι οι συνταξιούχοι. Πόσο μαλάκες. Αν ψήφισαν Μητσοτάκη, έχω άποψη. Μπορώ να σου πω. Ναι. Στην περίμενε, ρε μαλάκα, γιατί εγώ κάνω το ρεπορτάζ. Γιατί εσείς γαμιώσατε. Λοιπόν, μπήκαμε σήμερα. Πού είναι το κακό να γαμιώμαστε. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, μπήκαμε σήμερα σε λογαριασμό ως συγγενικού προσώπου για να δούμε πόση σύνταξη πήρε. 450 ακριβώς. Δεν έχει αλλάξει η σύνταξη πάνω από 10 χρόνια. Δεν του είπε ότι θα του δώσει αύξηση. Το ότι τους είπε δεν σημαίνει ότι θα γίνει κιόλας. Το είπε, ναι, ότι το είπε, το είπε. Και... Φιλαράκο, 450 ήτανε, 450 είναι. Δεν άλλαξε τίποτα. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Τουλάχιστον το συγγενικό μου πρόσωπο δεν ψήφισε τον Μητσοτάκη. Και ερχόμαστε στους αγρότες. Να κατέβουν οι αγρότες στην Αθήνα, να κλείσουν το Σύνταγμα, να κλείσουν την Αττική Οδό, να κατέβουν, πας και ξυπνήσουν γιατί γαμιό.
γαμιόμαστε και κοιμόμαστε στην Αθήνα 5 εκατομμύρια. Έχει θέμα με το γαμιόμαστε, δεν μπορώ να καταλάβω. Με το γαμιόμαστε, λέει. Λοιπόν, έχουμε θέμα. Λοιπόν, να κατεβείτε, το ξαναλέω. Εγώ μεταξύ κλείστε του δρόμου και αυτά. Αλλά ότι ψηφίσατε πριν 9 μήνες στο Μητσοτάκη, να μην το ξεχνάμε. Να μην το ξεχνάμε, να μην το ξεχνάμε. Ευχαριστώ, γεια σας. Τώρα ρε, τι ρε, κατάλαβα. Τι εννοείς, ρε, τι ρε. Θα καταλάβεις όταν παίξει. Ότι ψηφίσατε πριν 9 μήνες στο Μητσοτάκη, να μην το ξεχνάμε. Να μην το ξεχνάμε, να μην το ξεχνάμε. Έλα, ρε. Έλα. Λοιπόν, εντάξει, συγκλονισμένο με αυτό που έγινε στο ζωγράφο. Είδε την ανάρτηση τη Ερίετα Κούρκουλου. Έκανε ανάρτηση. Όχι, βέβαια. Για... Α, λέω μήπως, γιατί εντάξει, η φιλανθρωπία έχει και τα ωριά τη, ε. Ναι, 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 μπράβο, ναι, ούτε φυσικά ο Βασίλη. Φιλανθρωπία να σώσουμε καμιά φώκια, ξέρω εγώ. Ναι, ρε, παιδί μου, τώρα άσχετα αν ο θείο μα έχει την. Άλλο αυτό. Τράπεζα. Ναι, μπράβο, μπράβο. Τι έχει ο θείο μα? Μία τράπεζα. Ε, καλά τώρα, εντάξει. Που κάνει πλησιριασμού. Βέβαια, να σου πω κάτι, ίσω αν είχε κανένα σκυλάκι, κανένα γατάκι οικογένεια, μπορεί να ευαισθητοποιείται η Ερίετα να βρούμε σπίτι για το σκυλάκι και το γατάκι. Δεν κάνανε έξω σε γατάκι και σκυλάκι, γιατί? Γιατί τα σκυλάκια και τα γατάκια έχουν το δικό του σπίτι. Μπράβο. Είναι ωραία να έχεις το δικό σου σπίτι. Τα είχε πουλήσει η Άλκηστης τότε, η πρωτοψάλτη. Είναι ωραίο να έχεις το δικό σου σπίτι. Παλιά, όχι τότε που έκανε την αρκούδα του ρκουδιάρη πάνω στην καρότσα. Μπράβο, μπράβο, καλά. Παλιά αυτά, παλιά μας είχε πουλήσει σπίτι. Μετά αυτά ο Νταλάρας. Ναι, σωστά. Βέβαια τον Νταλάρα τον πείραξε, που τον ψάλτη, ή μετά δεν είχε θέμα να τραγουδάει μαζί τη. Μπράβο, ωραία τα λες. Ή μόνο οι σκυλάδες του φταίξανε. Σωστό. Και θέλω και κάτι άλλο, επειδή βγαίνουν και όλοι αυτοί, ρε παιδί μου, υπερπατριώτες κατά τον παπάδο μου, κατά τον ομοφυλόφιλο μου, και εγώ δεν είμαι τίποτα ούτε υπέρ ούτε κατά, με αφήνει διάφορα το θέμα. Για την ελληνική οικογένεια, για να βοηθήσουμε την Ελλάδα, που είναι όλοι αυτοί ρε στους πληθυριασμούς. Σπαρτιάτες, Βελόπουλος. Οι Σπαρτιάτες πιάνουν τοίχο, μην τους καρφώσει κανείς, μην τους πρόξει που λένε. Σε λίγο θα αρχίσουμε να είμαστε straight. Οι straight να νιώθουμε ενοχές, γιατί είμαστε από αυτούς που σπρώχνουμε αντί να μας σπρώχνουν. Άσε ρε, όχι, να σου πω κάτι. Κάνω τείχο, δεν ξέρεις ποτέ. Είναι εκεί έτσι η λιγερό κορμα ζουμερά αγόρια, πολύ θέλει. Αγόρι μου, δεν καταλαβες, αλλού είναι. Είναι και οι Σπαρτιάτες, είναι και οι Βελόπουλοι, είναι και οι Νίκης, οι Μητασιώνικοι. Γιατί... Αυτοί είναι ομοφοβικοί, όχι για άλλο λόγο, επειδή φοβούνται ότι θα τους αρέσει. Μπράβο. Λοιπόν, ξέρεις που είναι στους πληθυριασμούς. Αυτοί είναι τα ματ, κατάλαβες. Γι' αυτό λοιπόν μόνο κουκουέ και ρουβίκονα και μαλά καλά, μόνο ρουβίκονα και κουκουέ, τίποτα άλλο. Thank you.